δεν εμπιστεύεται με τίποτα. Με τίποτα, δεν με αφήνει δηλαδή να κουνήσω τίποτα. Θέλω να κάνω, προσπαθώ εγώ, είδες, αλλά δεν. Δεν γίνεται, όλα εσύ. Δεν. Βίντεο εδώ με τη γιαγιά μου στη Φλόρινα και σήμερα θα σας κάνω μια πολύ ωραία κρεμμυδόπιτα. Μας το γράψατε σε πάρα πολλά σχόλια στα προηγούμενα βίντεο, σας άρεσε πάρα πολύ η πίτα, οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε μια πολύ ωραία κρεμμυδόπιτα. Και ήρθε η ώρα να φωνάξουμε την γιαγιά, την Όλγα. Όλγε, θα μας κάνεις τέλεια κρεμμυδόπιτα. Ξέρεις, στη σχόλια μας γράψανε άπειρα από παντού. Να ξανακάνεις πίτα. Θα ξανακάνουμε. Ωραία, κρεμμυδόπιτα είναι πολύ ωραία, ε. Πάρα πολύ, πολύ, πολύ νόστιμη. Τι θα κάνουμε τώρα, τι έχουμε εδώ πέρα. Ρίχνουμε πρώτα. Α, περίμενε, έχουμε και το χρυστάκι εδώ πέρα, το μικρό. Έχουμε και άλλο βοηθό εδώ. Έλα λιγάκι να μα τα ρίξει. Όχι, εκείνο το λαδάκι είναι με το ρίξει. Λοιπόν, πες μας τι έχουμε καταρχήν εδώ για να τα ρίξει μετά. Έχουμε ένα κουτάλι, μια κουταλιά τη σούπα ξίδι. Και μισό λιζανάκι σχεδόν αλάδι. Λάδι, ωραία. Έχουμε και το αλάτι. Ρίχνουμε το αλατάκι, είναι ένα κουταλάκι, πού είναι βρε, και αυτό, ένα κουταλάκι αλάτι, έπεσε, έπεσε, έχει, κάτι πέφτει, ναι. Τώρα θα κάνουμε την ζύμη, ε. Η ζύμη, ναι. Ανοίξουμε φύλλο τώρα. Φύλλο, πολύ ωραίο φύλλο. Δύσκολα λοιπόν. Να ανοίγεις φύλλο. Έλα πουλάκι από εδώ πέρα λοιπόν, να ρίξεις. Έλα, ρίξε. Θα το ρίξει το ξυδάκι. Έλα, πάρ' το αυτό να το ρίξεις. Άντε Χριστό, να σε δούμε. Εδώ στη μέση, εδώ στη μέση. Ρίξε το στη μέση. Ρίξε το πεσά. Μπράβο. Τέλειος. Άντε, βάλε και το λαδάκι, μπορείς. Έλα, ρίξε μπορεί, το λαδάκι εδώ πώς στη δεν μέση. Μπορεί. Ρίξε το στη μέση. Μπράβο, Χριστό. Πολύ καλός. Ωραία. Μια χαρά. Και τώρα ανακατεύουμε. Και τώρα ρίχνουμε το νεράκι. Α, και το νερό ρίχνουμε. Θες να ρίξεις και το νερό. Νεράκι. Να το στέλνει, θέλει μπορείς, και το νερό. Έλα λίγο να ρίξω εγώ γιατί είναι πολύ. Στάσω, έλα από εδώ, έλα από εδώ. Γιατί είναι πολύ και δεν θα μπορείς να το ρίξεις. Έλα, πιάσ' το χεράκι σου. Έλα. Σιγά σιγά, ναι. Άιντε, να το ανακατώνει η γιαγιά. Να γίνει ωραίο. Έξω πάει, έξω πάει. Κομμαλί... Έξω πάει, έξω πάει. Δεν πέρασε. Ωραίος, έλα από εδώ τώρα. Να παρατηρήσεις, να δεις τι γίνεται, να ανοίξεις φύλλο. Ξέρεις να ανοίξεις φύλλο, Χριστάκη. Yeah. Τώρα το ανακατεύουμε. Το ανακατεύουμε καλά. Α, βάζουμε κι άλλο τέτοιο αλεύρι. Κοίταξε, θα ρίχνουμε σιγά σιγά. Το έχω πει στην άλλη πίτα. Δεν πρέπει να γίνεται η ζύμη. Η ζύμη δεν πρέπει να γίνεται σφιχτή από την αρχή. Αν τη κάνουν σφιχτή, αποτυχία μεγάλη. Η ζύμη πρέπει να είναι έτσι νερουλή και σιγά σιγά να ζυμώνεται και να μπαίνει μέσα στο τέτοιο. Δεν χρειάζεται να... έτσι. Θα το δώγω με το χέρι μου τώρα. Η πύρα είναι πιο πολύ. Τα κορίτσια δεν το κάνουν γιατί βαριούνται και δεν ξέρουν. Αλλά... Τα έχει φάει τα κορίτσια. Όχι, όμως άκου να σου πω. Χριστό, θα το λοιπόν, πω τώρα. Να βρει ένα κορίτσι να γράψει σχόλιο ότι ανοίγει φύλλο από κάτω, πραγματικά. Ναι. Όχι, εγώ αυτό είπα. Είναι ψυχαλίζει. Ψυχαλίζει, ναι, Χριστάκη. Εγώ λέω να κάνουν δοκιμή τα κορίτσια. Ωραία. Μία φορά δεν θα πετύχει, τη δεύτερη φορά, τη τρίτη θα πετύχει. Γιατί δεν το κάνουν. Έτοιμα φύλλα είπαμε τώρα. Τα έτοιμα φύλλα. Όταν λες κορίτσια, τι ηλικία εννοεί. Για παντρεμένα μιλάμε τώρα. Τα παντρεμένα τώρα είναι, μπορεί και 30 πλάς. Δεν είναι όπως παλιά που λοιπόν, εσύ παντρευόσουν μικρή. Ναι. Μα και εγώ δεν ήξερα. Εντάξει, πάντως και ενδιαφέρον να το κάνεις το φίλο. Ναι, πολύ ωραία. Και δεν είναι και δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Το θυμάμαι και την άλλη φορά. Ναι. Μια χαρά είναι. Θα το κάνω και εγώ λίγο έτσι. Ε. Ναι, θα το κάνεις, θα σε βάλω. Τρελαίνω με ένα φίλο. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός. Ορίστε, τι ωραία. Και εσύ θέλεις. Μια χαρά. Να πόσο μαλακό είναι. Θα το κάνω μαζί, Χρήστο, ε. Πόσο μαλακό είναι. Είναι πολύ μαλακό ήδη, ε. Ναι, και θα κάνουμε πάλι λίγο αλευράκι. Μέχρι που να γίνει ωραίο. Μαλακό και ωραίο. Να το. Τι είναι χαρά στο πράγμα. Φοβούνται να ζυμώσουν. Δεν είναι τίποτε, βρε παιδί μου. Δεν είναι τίποτα. Προτιμώ να κάνω πίτες παρά φαγητά. Τόσο εύκολο μου. Και το αστείο είναι, παιδιά, ναι. Που είχες πει στο προηγούμενο βίντεο, που κάποιος μπορεί να το έχει δει, ότι δεν σ' αρέσουν οι πίτες. Εσύ τις ναι. Κάνεις, αλλά δεν τις τρως. Δεν τις τρώω. Αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Θα φάω καμιά γωνία κατά αυτό, αλλά όχι. Αλλά όλοι τρελαίνονται. Όλοι τρελαίνονται. Να είδες γιατί αφήνουμε το άλλο το αλευράκι εκεί.
για να προσθέσουμε και να... Πολύ ωραία, ε! Ναι. Ορίστε τώρα, το τραβάμε αυτό. Πότε έγινε αυτό, το βάζουμε στην άκρη, το, παίρνω, ναι, το παίρνω δηλαδή. Α, μην το χάσουμε και το τελευταίο. Βέβαια. Εντάξει, δεν αφήνω. Κατοχικό κορίτσι. Δεν αφήνω τίποτε. Καλά, με άφησε να ζυμώνω, πήγε να πάρει μαχαίρι και κάτι άλλο που ξέχασε και με άφησε να ζυμώνω, αυτή την κάνω ό,τι να είναι. Έτσι μαθαίνεις όμως. Έλα να δεις, πολύ καλός είμαι. Καλά το κάνω. Ωραία. Ε, ή ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Το μάκρυνα λίγο. Το μάκρυνα στο παιδί θα το κάνω εγώ. Εγώ να είσαι το κάνω τώρα. Α, βάζουμε και τέτοιο, το ξεχάσαμε. Α, εντάξει. Φιλάμε τώρα η εμπειρία. Βέβαια. Τόσα χρόνια τι κάνω. Τώρα θα τα χωρίσεις. Θα τα χωρίσω. Τέτοια, ναι. Μικρά κομμάτια. Σε μικρά. Και ένα-ένα θα τα κάνεις. Και θα τα ανοίγουμε, ναι. Έξι και έξι, 12. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, μου βγήκε, όχι, εκείνη είναι λίγο πιο μικρά. Συμπληρώνω, ξέρεις, ε. Α, είμαι μάστορας για έτσι. Να, αυτό που περίσσεψε, αυτά είναι πιο μικρούλικα και αυτό μου φαίνεται. Στο χέρι, στο χέρι τα κάνω, τα καταλαβαίνω. Όποιο είναι πιο μικρό, το βάζω. Σαν αυτό πολύ μικρό μου φαίνεται. Τώρα, βάζουμε αυτά εδώ. Αυτό δεν το κάνει κανένας ούτε. Κανένας. Δεν μπορεί αυτό να το κάνει κανένας. Τώρα ζυμώνεις το καθένα. Ναι, το καθένα. Άλλοι ξέρεις τι κάνουν, ναι. Αυτό πως είναι, καλά είναι έτσι, ε. Και έτσι μπορεί να γίνει, κατάλαβες, ναι. Να. Έτσι ας το κάνουνε. Ναι. Αλλά εγώ το έχω συνηθίσει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ, αν δεν το δουλέψω λίγο έτσι. Έκανες αυτά πολύ ωραία. Σημάκια. Ποιο είναι το next step, το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα είναι, θα βάλω λίγο νησεστές στη μέση εδώ πέρα, ναι. Και θα παίρνω ένα ταμπαλάκια και θα τα ανοίγω. Α, οπότε μέχρι θα... 15-20 εκατοστά, θα τα δείτε. Οκ, okay, ωραία. Θα τα ανοίγω. Πάρτε αυτό, να το, ορίστε. Λαδώνουμε, τι κάνουμε. Ναι. Ωραία, λαδώνουμε όλες τις πίτες αυτές. Ναι. Μπράβο. Ναι. Ένα-ένα. Θα ρίξουμε λίγο νησεστή από πάνω. Ρίχνε λίγο νησεστή από εκεί. Μπορείς να πάρεις με το δαχτυλάκι σου. Σόλες. Σόλα. Έτσι. Α, μπράβο. Και λίγο πιο πολύ. Ρίξε και αμέσως το κάνουμε. Ωραία. Νησεστέ. Νησεστέ. Α, μπράβο. Ωραία. Έτσι, έτσι, εδώ και εδώ ακόμα λίγο και σε εκείνο το πέρα δεν έχεις πολύ. Σε αυτό εδώ. Θα το τεινάξω λιγάκι, δεν πειράζει. Εντάξει. Εντάξει, περίμενε τώρα. Και εδώ δεν έχω ρίξει πολύ. Ναι. Τώρα, τι κάνουμε. Βάζουμε ένα-δύο. Α, ένα, παίρνω πασταλό. Βάλ' το πάνω, εκεί. Έτσι, έτσι. Και τα άλλα δύο βάλτε εκεί έτσι. Μπράβο. Και τώρα, αυτά ρίξτε από πάνω. Εδώ. Αλλιώς. Αλλιώς ανάποδα, έτσι. Και αυτά από εδώ, βάλτε ανάποδα, αυτό εδώ. Αυτό ανάποδο πάνω. Επάνω ανάποδα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα βάζουμε εδώ λίγο λαδάκι, τέτοιο βουτυράκι. Βάλε λίγο βουτυράκι εδώ έτσι. Και βάζουμε και αυτά από πάνω. Από πάνω. Ανάποδα, ε. Ανάποδα. Ωραία. Μια χαρά. Θα κάνουμε και λίγο έτσι. Βάλε και το αυτό εδώ. Ανοίγουμε φύλλο! Το πιο δύσκολο κομμάτι αυτό γιατί είναι δύσκολο, εύκολο μου φαίνεται. Έτσι λέει ο μπαμπάς ότι είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Μια χαρά. Λοιπόν,
έτοιμο το φύλλο το ένα, το από κάτω. Βάζουμε τώρα λίγο μπουτυράκι στο ταψάκι μας. Ωραία. Άρχισε και να βρέχει, ωραία με την βροχή, βρέχει, μια χαρά. Ναι. Βάζουμε και λίγο νερό έξτρα εδώ πέρα. Ό,τι πρέπει. Λίγο πιο νωρίς αναρχίζαμε. Επειδή έπεσε πολύ βροχή, δεν πάμε μέσα. Να συνεχίσουμε. Να πάμε μέσα, παιδιά μου, βέβαια. Πάμε. Πήγαμε μέσα, μας διέλυσε η βροχή. Άσε. Για 5 λεπτά δεν περίμενε. Οπότε κάναμε το κάτω φύλλο, το έβαλες ήδη μέσα. Βάλαμε το κάτω φύλλο. Θα περάσουμε λιγάκι με το βουτυράκι. Λίγο, γιατί έχω βάλει αρκετό στο κρεμμυδάκι. Δεν χρειάζεται πολύ. Ωραία. Θα ρίξουμε λίγο αλευράκι. Α, και άλλο αλεύρι εδώ πάνω. Εδώ από πάνω, για να μην. Για το υλικό που θα βάλουμε να μην κολλήσει. Και μην είναι τέτοιο. Ρίχνουμε τώρα και το υλικό. Περίμενε, πρέπει να μας πεις για το υλικό. Το έχω βιάζει, κυρία. Όλα βιάζεσαι. Ναι. Δεν θα μας πεις για το υλικό, θα σε δουν τόσοι άνθρωποι πάλι. Πράγματι. Λοιπόν, εδώ είναι το υλικό. Το έχει φτιάξει ήδη. Ναι. Το κρεμμύδι, πες μας τώρα τι έχει μέσα. Λοιπόν, έκοψα 5 κρεμμύδια μεγάλα, ναι, αλλά σε λωρίδα. Okay. Όχι κομματιαστά. Λοιπόν, σε λωρίδα. Τα έβαλα πάνω στη φωτιά. Τα άχνησα καλά. Αν το κρεμμύδι δεν βγάζει νερό, γιατί είναι μερικά βγάζουν πολύ νερό, mm-hmm, αυτό δεν μου έβγαλε. Έριξα 2 ποτήρια νερό και τα γύριζα να μαλακώσουν. Okay. Μαλάκωσαν μια χαρά. Μετά έριξα το λάδι. Ωραία, πόσο λάδι περίπου. Ούτε μισή κούπα, 1/4 της κούπας. Τέλεια. Λοιπόν, ρίχνουμε και το λάδι μέσα, το γυρίζουμε λίγο. Τι άλλο έβαλες? Ντομάτα. Μπράβο. Μια ντομάτα ολόκληρη. Μια ντομάτα ολόκληρη ήθελε. Ωραία. Κόκκινο πιπέρι, ένα κουταλάκι. Ωραία. Τα γυρίζουμε και αυτά, 5 λεπτά και αυτά να βράσουνε. Και στο τέλος δεν έχουμε τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μια χαρά. Αλλά ξέχασα να σας πω, με το κρεμμύδι που έκανα, μια πιπεριά κόκκινη. Αν έχετε, τι κόβετε μέσα, να χνηστεί μαζί με το κρεμμύδι. Ωραία, τέλεια. Και μια πιπεριά κόκκινη. Δείτε εδώ πέρα τι ωραίο που έγινε. Φοβερό. Mm-hmm. Και το βάζουμε τώρα εδώ πέρα έτσι. Λοιπόν, ναι. Άλλη κάτω. Και έτσι, από πάνω σε κάτω. Έτσι, προς τα κάτω, προς τα κάτω, προς τα κάτω. Έτσι και προς τα κάτω. Άντε. Δυνατός. Δυνατός. Μην αφήνουμε να αφήσουμε και αυτά, ε. Ένα πιατάκι, ένα κουταλάκι από εκεί πέρα. Ωραία, χάσα πάρω κουταλάκι. Mm. Μικρό ή μεγάλο. Εκεί μεγάλο. Δώσ' μου. Άντε να σε δω. Θα το κάνεις. Καλά, σε αυτό με... Είσαι πρώτος. Είμαι και αριστερόχειρη. Καλλιτέχνης. Ναι. Και καλά. Εκεί, ωραία. Είμαι σίγουρος που ό,τι και να κάνω θα βάλει στο τέλος το χέρι της. Δεν γίνεται. Μπορεί και τέλειο να το κάνεις. Δεν γίνεται. Να τώρα πείτε δηλαδή, δεν το έκανα τέλεια. Όχι, πείτε. Εδώ δεν έχει. Κάτσε, περίμενε. Έτσι. Να μην φαίνεται κάτω το ζυμαράκι του, το φύλλο. Και από εδώ έχει γίνεται έτσι για να το καταλάβεις πως είναι. Κοίτα το πόσο πιο πολύ είναι, το βλέπεις. Κατέβασε το σιγά σιγά, όλα μέχρι εδώ να γεμίσουν αυτά. Μπράβο Χριστό, είσαι και ο πρώτος. Α, μπράβο. Και από εδώ λίγο πάρε Χριστό. Και αυτά πάρτε εδώ φέρε λίγο. Κοίτα τζάμπα το κάνω γιατί σίγουρα θα κάνεις και εσύ. Δείτε όμως τώρα, δεν το έκανα τέλειο. Δείτε εδώ. Είναι το τέλειο. Αλλά. Αλλά θα βρει να κάνει κάτι. Θα βρει, δεν μπορεί. Ωραία, μια χαρά. Τώρα θα ανοίξουμε και το άλλο φύλλο. Ωραία, σούπερ. Μην τα χάσουμε για αυτά, ε. Μισή κουταλίτσα και μέσα, μην τη χάσουμε. Κατοχικό παιδί, τελείωσε. Κατοχικό. Δεν αφήνω τίποτε. Και ανοίγουμε το δεύτερο φύλλο το από πάνω. Το οποίο πρέπει να είναι πιο ελαφρύ από κάτω το φύλλο. Ναι, είδες τα, και τα πιο μεγάλο, πιο μεγάλο. Α, και πιο μεγάλο. Για να γίνει σούρα, Χριστό. Α, ωραία. Α, Χριστό, προσπάθησε λίγο αλευράκι από πάνω, Χριστό μου. Έτσι, πως ξέρεις. Έτσι. Όλο. Έτσι, μπράβο. Άιντε. Ωραία, κάνει το φύλλο. Το άνοιξε γρήγορα αυτό. Ναι, εκείνο κρύο έξω δεν μου άνοιγε. Αυτό αμέσως θα ανοίξει. Το μαζεύουμε το φύλλο. Φέρε το ταψάκι από εδώ. Έλα, βάλε το εδώ στη μέση. Αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, και τώρα θα κάνουμε τη σουρίτσα μας. Και τώρα είναι η τέχνη, ε. Η τέχνη. Όλη η τέχνη εδώ είναι. Εδώ. Τώρα.
Είναι εδώ πέρα δύσκολα τα πράγματα. Όλα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Εσύ το έχεις κάνει εκατομμύρια φορές, ρε Ότζε. 100 φορές. Μένα φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα το ασκήσει σίγουρα, πιστεύω. Λοιπόν. Και τώρα. Τώρα θα δεις εδώ όλα με τη σειρά. Α, ωραία. Και εδώ γίνεται τώρα. Εδώ τι κάνουμε τη σούρα. Αν δεν σουρώσει και το αφήσει έτσι, τι θα γίνει. Τίποτα. Θα γίνει, πότε θα μια γίνει. Μια χαρά θα γίνει, απλά θα όχι. Γίνει αυτό το ξεροψημένο. Όχι, αλλού θα είναι πιο πολύ χρήστο, αλλού πιο λίγο, δεν είναι ωραία. Αυτά πρέπει έτσι να γίνουν ωραία. Δεν σπουδάζει. Όλα. Όλα πρέπει να γίνουν ωραία. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε λίγο βουτυράκι από πάνω. Θα βάλω εγώ σε μένα. Εγώ θα βάλω γιατί ξέρει τι είναι αυτό. Είναι δύσκολο τώρα. Όχι, δεν είναι δύσκολο, αλλά να το βάλω έτσι παντού και να μην είναι πολύ. Τώρα μετά θα κλείσεις αυτά να, μέσα. Να, τώρα θα τα δεις πώς θα τα κάνω, Χρήστο. Θα αυτό κι άλλο. Βάζω εδώ το χέρι μου. Α, εδώ, για να μπει το βουτυράκι μέσα. Αυτό έχει λίγο κόλπα. Τέχνη, βέβαια. Έτσι, αυτό και γίνεται το στεφάνι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Να. Και το στεφάνι είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Είδες, βουτάει το χέρι εδώ πέρα. Ναι, το βουτάω. Έτσι, για να πάει μέσα εδώ στο στεφάνι, να μην γίνει. Θα το έλεγα τώρα. Κοτκά. Είπες, ναι. Είπα να μην το πω, αλλά μου είπες να πεις και καμία. Πες και καμία έτσι, και καμία, τα περίεργα που να μην γίνει κότκα. Θα γελάνε. Τέλεια. Το κάνουμε ωραία. Τώρα να το βάλουμε και λίγο από εδώ πάνω στο στεφανάκι. Πάλι βουτυρό. Έτσι. Α, το βάλω τώρα, σε μπορώ λίγο έτσι. Πήγαινε το έτσι, έτσι. Α, στην άκρη. Εκεί, μπράβο. Και εδώ στην άκρη. Α, μπράβο. Εκεί. Δεν εμπιστεύεται με τίποτα. Με τίποτα, δεν με αφήνει δηλαδή να κουνήσω τίποτα. Θέλω να κάνω, προσπαθώ εγώ είδες, αλλά δεν. Δεν γίνεται, όλα εσύ. Δεν. Έτοιμη, τη βάζουμε μέσα. Τώρα, ναι. Λοιπόν, τη βάζουμε μέσα και τι είπε, μου είπες ένα tip πριν. Ναι, στο τέταρτο ακριβώς θα κρατήσει ώρα. Στο τέταρτο ακριβώς θα γίνει μέχρι επάνω. Να μην την αφήσω γιατί θα καεί επάνω και θα άψει. Ωραία, πότε τη βγάζουμε. Όχι, τρύπα με. Με δύο τέτοιο, με το μαχαίρι. Α, οπότε ανοίγουμε το φούρνο, τρυπάμε σε δύο τέτοια και ναι. Άλλοι, να σου πω τώρα, άλλοι τα κόβουν όλα. Εμένα δεν μ' αρέσει κομμένη. Πάμε και τη βάζουμε μισή ώρα, ίσως και 10 λεπτά παραπάνω. Αλλά στο τέταρτο είπαμε, θα ανοίξετε και θα την τρυπήσετε. Τρυπάμε στο τέταρτο. Ναι. Εκεί. Άντε, καλή επιτυχία. Έτοιμη και κρίμη εδώ πέτα. Κορυφή. Το φύλλο, ε. Υπάρχει πίτα που να μην έχει πετύχει ποτέ. Που να έχει κάνει. Ποτέ. Να φάμε. Γωνία θέση μέση. Την κόψαμε γιατί είμαστε παραγωγάρα, εννοείται. Ναι. Εσύ πάρε το μεσαίο. Εγώ θα πάρω γωνία. Ωραία, τέλεια. Γιατί το μεσαίο μου αρέσει πιο πολύ εμένα. Ακριβώς. Οπα, εδώ είμαστε. Δείτε εδώ. Δείτε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται. Πω. Τρώμε. Ένα, δύο, τρία. Πόρε ο Άντζε, τι σκάνει. Τι σκάνει. Τρομερή. Δεν είναι καθόλου αίσθηση. Έχει την αίσθηση του κρεμμυδιού που είναι ωραίο, αλλά δεν σε χαλάει αυτό το πράγμα. Ωραία, πολύ ωραία. Πω. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στον εαυτό της λέει. Φοβερό. Έχει ψωνιστεί μόνος λίγο. Έχει ψωνιστεί λίγο. Ναι. Ξέρω εγώ, σίγουρα λίγο διαφορετική σε αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, ας πιούμε και ένα ψυχικά δυνάκι. Εσύ διάλεξες τώρα να πιείς μια ωραία γκαζόζα ή σόδα. Τι είναι, γκαζόζα. Γκαζόζα είναι. Γκαζόζα, εγώ πήρα λεμονάδα. Θα το ανοίξουμε. Ναι. Χωρίς ποτήρι. Χωρίς. Είμαστε μάγκες. Αυτοί είμαστε. Στην υγειά μας, παιδιά. Πάντα. Και για τα παιδιά όλα. Άισε για. Αυτό το βίντεο με την τέλεια κρεμμυδόπιτα. Την οποία την απαιτήσαν με τα σχόλια πάρα πολύ. Ξέρεις, στέλνουν από Αμερική, Καναδά, Γερμανία, Σκωτία. Πες τους χαιρετίσματα εδώ πέρα όλους αυτούς. Χαιρετίζουμε σε όλους, συγγενείς και φίλους. Έχουμε και πολλούς φίλους και συγγενείς. Ωραία, οι συγγενείς έχουν γράψει ένα σχόλιο, γιατί δεν έχω δει, ξέρω. Πρέπει να τα τσεκάρεις. Γιατί έχουν στείλει πολύ άσχετοι. Ναι, νομίζω η Βιολέτα. Ναι. Το έχει δει, ναι. Τέλεια, πολύ ωραία. Παιδιά, share και like την πίτα. Τι εδώ πέρα σπαρταράει, λέει share like να με φάνε όλοι να γίνει χαμός.
και να κάνουν σαπ. 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 Έλα, πες το τώρα εδώ. Σαπ. Κρα. Σαπ. Κρα. Ιμ. Ιμ. Subscribe τώρα που το είπε. Subscribe meme. Λοιπόν, subscribe στο κανάλι του YouTube να βλέπετε πρώτα τα βίντεο, βαρέτε και το καμπανάκι. Είναι καμπανάκι. Πώ πηγαίνει σε εκκλησία, ακούει καμπάνε ή στο YouTube. Καμπανάκι. Το βάζει για να έχετε πρώτη ειδοποίηση να βλέπει τα βίντεο. Οπότε βάλτε και το καμπανάκι. Θα κάνουμε πολλά βίντεο και τέτοια και διαφορετικά. Τα λέμε σύντομα με πολύ ωραία συνταγή.